Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλησπέρα, καλημέρα, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Αν είσαι καινούριος, έχεις έρθει στο κανάλι Ακάσταρο, στο οποίο κάνουμε πλέον πολλά πράγματα. Εδώ κάνουμε ανάλυση ταρό, αριθμολογία, αστρολογία, ρούνους, χειρομαντία, όλα αυτά και φυσικά αναλύουμε πολλά πράγματα. Στο κανάλι μου θα βρείτε πάρα πολλές θεματολογίες, διάλεξε μια κάρτα, σχέσεις, είπαμε το διάλεξε μια κάρτα, αλλά με παράξενα ψαγμένα θέματα, βασίλισσες, βασιλιάδες, αστρολογικές αναλύσεις, άρθρα και πολλά και πολλά και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν, έλα στην παρέα μας, έχουμε ξεπεράσει τους 9.000 συνδρομητές αυτή τη στιγμή, ένα δείγμα το οποίο δείχνει ο κόσμος ότι εμπιστεύεται αυτό το οποίο κάνουμε, ότι κάτι κάνουμε καλά, ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα όμορφο, κάτι γίνεται πολύ καλό, κάτι ωραίο. Οπότε έλα και εσείς στην παρέα μας να περάσουμε ωραία. Μην ξεχνάς, κάνε like και όλοι εσείς μην ξεχνάτε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι είναι οι κανόνες και λειτουργεί το YouTube. Εντάξει, δεν το λέω εγώ γιατί μου τη βάρεσε μια μέρα, απλά έτσι είναι οι κανόνες, τι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ψαγμένο. Έχει να κάνει με την έκτη αίσθηση. Με τη διέστηση και την έκτη αίσθηση. Θα είναι διάλεξε μια κάρτα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, να σας τις γυρίσω και θα σας εξηγήσω πρώτα κάποια πράγματα, αριθμολογικές κάρτες. Θα χρησιμοποιήσουμε ρουνικά σύμβολα, κάρτες λοιπόν ρούνων, πολύ ωραίες. Και επίσης καινούριο είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε και από τη χειρομαντία κάποια πολύ σημαντικά μηνύματα. Θα σας δείξω πώς θα γίνει και θα συνδυαστεί. Και στη συνέχεια, αφού ανοίξουμε, εντάξει, θα επιλέξουμε βέβαια deck, 1, 2, 3, 4, 4 decks, μεγάλες αρκάνες μόνο, γιατί θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, θα είναι για τη διέστηση. Τι σας λέει η διέστησή σας, ποια είναι τα μηνύματα της διέστησης, κάτι θέλει να σας πει. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, όλοι έχουμε διέστηση, σε άλλους είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι, σε άλλους είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι, άλλοι την εμπιστεύονται περισσότερο, άλλοι δεν την εμπιστεύονται ή θεωρούν ότι απλά είναι παιχνίδια του μυαλού κτλ. Έχω να σας παρουσιάσω ένα βιβλίο. Λοιπόν, λέγεται τσάκρα, είναι η πύλη της ψυχής στους αόρατους κόσμους. Εντάξει, έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Και ένα από τα πράγματα τα οποία θέλω να σας μιλήσω, πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο, έχει να κάνει, είναι εδώ πέρα, έχει να κάνει με το τσάκρα, έτσι λέγεται, ενεργειακό κέντρο, που έχει να κάνει, λέγεται, του μετόπου. Το μέτωπο, εδώ δηλαδή. Η διέστησή μας, το έκτο κέντρο, το έκτο ενεργειακό κέντρο, ή αλλιώς και τρίτο μάτι, αν το έχετε ακούσει, βρίσκεται ακριβώς εδώ πέρα, ανάμεσα στα φρύδια. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι έχουμε τρίτο μάτι. Σημαίνει ότι έχουμε δύο μάτια για να βλέπουμε τον κόσμο γενικότερα και ένα άλλο αισθητήριο όργανο που λέγεται και κονάριον παλιά, ή αν θυμάστε στην Αίγυπτο το μάτι του Ρα, το περίφημο αιγυπτιακό μάτι, στο οποίο εκφράζει την εσωτερική, σε ένα σημείο την εσωτερική δομή του εγκεφάλου, που εκεί είναι το υποσυνείδητο, η διέστηση κτλ. Γράφει λοιπόν εδώ πέρα ότι, δεν θα σας το διαβάσω όλο, ότι βρίσκεται μεταξύ φρυδιών, μισό λεπτό να το φέρω χωρίς να το χαλάσω, ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Ότι βρίσκεται λοιπόν εδώ πέρα λοιπόν μεταξύ φρυδιών και εμφανίζεται σαν να είναι χωρισμένο σε δύο ίσα μέρη. Λοιπόν, αναφέρεται στα Ινδικά βιβλία, έχει δύο πέταλα που αν και τα μετρήσουμε όμως τους κυματισμούς, θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλα κέντρα, θα βρούμε το κάθε μισό υποδιαιρείται 48 κυματισμούς, δηλαδή 96 συνολικά κυματισμούς. Μην μπερδεύεστε, έχει να κάνει με τις 96 ακτίνες. Πώς είναι στο αεροπλάνο οι έλικες, φανταστείτε 96 έλικες σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και έχει να κάνει φυσικά με τη διέστηση. Ένα άλλο που θέλω να σας δείξω, ένα λεπτό να το βρω για να μην, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα αναφέρονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά υπάρχουν τα χρώματα της άβρας. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άβρα. Αυτές είναι φωτογραφίες με Κίρλιαν, με τη μέθοδο Κίρλιαν, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το αστρικό σώμα. Εδώ είναι τα τσάκρα, στην ενεργειακά κέντρα. Τι χρώμα μπορεί να πάρει στον κάθε άνθρωπο, γιατί στον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστό ιδιαίτερο. Και εδώ είναι αυτό που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι η αποτύπωση, η πλήρης αποτύπωση των 7 ενεργειακών κέντρων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξεκινάει, είναι κάτω-κάτω, εντάξει, γιατί αυτό πηγαίνει, είναι και στα γεννητικά όργανα, αλλά πηγαίνει και κάτω στα πόδια και στις πατούσες και στα πόδια. Είναι λίγο πιο πάνω από τον αφαλό, είναι στο στομάχι, είναι της καρδιάς, είναι του λαιμού, είναι αυτό που θα κάνει τη διέστηση και το 7ο, το οποίο συνδέεται, είναι αυτό που λένε η Νιρβάνα, δηλαδή όταν φτάσουμε σε Νιρβάνα. Όμως υπάρχει το εξής, θέλω να το δείτε. Τι βλέπετε αυτή εδώ πέρα, τη γραμμή, φαίνεται καθαρά αυτή η γραμμή. Κάποιος
Για να έχει πολύ ισχυρή διέστηση, καθαρή, προσέξτε, θα πω καθαρή διέστηση, για να έχει κάποιο πολύ δυνατό, να είναι πολύ δυνατό medium, πολύ δυνατό τηλεπαθητικό, πρέπει αυτή η γραμμή να είναι καθαρή, να συνδέεται. Αν συνδέεται μόνο αυτό εδώ ή μόνο αυτό εδώ, τότε η τηλεπάθεια είναι προβληματική. Θα σας την εξηγήσω. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη τηλεπάθειας. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάρχει η τηλεπάθεια που συνδέει έκτο και έβδομο, αυτή εδώ πέρα η τηλεπάθεια που είναι του νου. Υπάρχει τηλεπάθεια της καρδιάς και υπάρχει και τηλεπάθεια του στομαχιού. Όταν είναι με το μυαλό, είναι οι συντονισμοί. Πάνω σε χάρη, α, το πήρες από το στόμα μου, έτσι, ήθελα να πω το ίδιο. Ή σκέφτεστε έντονα έναν άνθρωπο, ένα πρόσωπο και σας παίρνει τηλεφώνη, το συναντάτε στον δρόμο, έτσι, και λέτε, α, ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο ή αυτό ή εκείνο ή άλλο, εντάξει. Ή λέτε τα ίδια πράγματα, εννοείται δηλαδή στη σκέψη. Μπορεί να γίνει με συναδέλφους, μπορεί να γίνει με ανθρώπους που αγαπάτε, μπορεί να γίνει με τους συγγενείς σας, τα παιδιά σας κτλ. Συνήθως ο δεσμός μητέρας με παιδί και διδήμων είναι πολύ ισχυρός και γι' αυτό πολλές φορές σκέφτονται και αισθάνονται το ίδιο. Πάμε στο αισθάνονται. Στο αισθάνονται έχει να κάνει με την καρδιά. Πονάει ο ένας, πονάει και ο άλλος. Κόβεται ο ένας, αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι κάτι συμβαίνει. Βρίσκεται σε κίνδυνο ο ένας, καταλαβαίνει ότι και ο άλλος, αν είναι μακριά δηλαδή, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Έτσι σας τα λέω πολύ απλά, βέβαια υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Μόνο ψάξτε κι εσείς. Και το τελευταίο είναι στο ηλιακό. Στο ηλιακό έχει να κάνει με το εξής. Πολλές φορές στη ζωή μας, όταν νιώθουμε ότι κάποιος κινδυνεύει ή κάτι συμβαίνει περίεργο ή θα συμβεί περίεργο, νιώθουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Νιώθουμε μια ανακατοσούρα, νιώθουμε μια ναυτία και ένα άσχημο συνέστημα ότι κάτι κακό θα συμβεί. Όμως η πηγή, το κέντρο, είναι στο στομάχι μας, είναι στο ηλιακό μας που λέγεται. Διότι εκεί με κάτι συντονίζεται με τον κίνδυνο και έχει στο ηλιακό, όντως το ηλιακό γι' αυτό ονομάζεται και έτσι, έχει να κάνει με τη δύναμή μας, την προσωπική μας δύναμη και πώς εμείς συντονιζόμαστε και βγαίνουμε και εξωτερικευόμαστε στον έξω κόσμο. Έτσι αυτά πολύ 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 λίγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποιος για να έχει ένα πολύ ισχυρό ενεργειακό κέντρο, έκτο κιόλας, θα πρέπει όλα τα υπόλοιπα να είναι συντονισμένα και εδώ έρχεται ένα κλειδί. Σας είπα ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη σειρά, αλλά ο καλός ο τηλεπαθητικός έχει επίσης συντονισμένο, εξαιρετικά συντονισμένο το ηλιακό του, την καρδιά του, το έκτο και το έβδομο κέντρο. Θα μου πείτε τώρα, μα καλά, πώς γίνεται, υπάρχουν άνθρωποι, διαισθανόμαστε, κάνουμε, μας δουλεύουν, δεν μας δουλεύουν, κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε ότι ο καθένας έχει τη διέστησή του, ανάλογα ο καθένας όμως και πώς την εξασκεί και πώς την αναπτύσσει. Θα μείνω μέχρι εκεί, δεν θα το αναλύσω περισσότερο, διότι δεν είναι ο σκοπός αυτή τη στιγμή να το προχωρήσω περισσότερο. Εσείς θα πήρατε τα κλειδιά, μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Λοιπόν. Το έκτο λοιπόν, η διέστησή μας, γιατί εκείνη η διέστησή μας, είναι η αντίληψη και είναι και η πραγματικότητα. Αυτό το που σας έδειξα προηγουμένως στο ενεργειακό κέντρο έχει να κάνει με την πραγματικότητά μας. Δηλαδή, οραματιζόμαστε, σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε κάτι και το κάνουμε πραγματικότητα. Πάνω σε χάρη, έχετε δει ανθρώπους που είναι σε σύγχυση. Σημαίνει ότι το έκτο τους, δηλαδή το ενεργειακό τους κέντρο εκεί, είναι σε σύγχυση. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνει την πραγματικότητα. Πολλές φορές λέτε, μα δεν συμβαίνει αυτό, είναι άλλο, έχει γίνει αυτό. Και το άτομο λέει, όχι, δεν είναι έτσι, είναι αυτό. Και έχει μια σύγχυση για να αντιληφθεί το τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή του. Επίσης, υπάρχει μια άλλη διάσταση. Θα θυμάστε το μυστικό το οποίο έχει γίνει ντόρος και τα λοιπά, το οποίο δεν ισχύει. Το μυστικό σαν βιβλίο και αυτά, το έχω διαβάσει και εγώ, έχω ασχοληθεί λοιπόν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν ισχύει έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, καθόλου έτσι τα πράγματα. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να οραματιστεί, γι' αυτό λέμε κάνε οραματισμό, σκέψου, γράψε, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Μπορεί να το υλοποιήσει, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε το εξής. Το έκτο που σας είπα. Φτιάχνει την αντίληψή μας, φτιάχνει την πραγματικότητά μας. Είναι ενόραση που σημαίνει μέσα στην όραση, είναι και διόραση που σημαίνει περνάω μέσα στην όραση και αντιλαμβάνομαι τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μου, έξω στην κοινωνία. Βλέπω δηλαδή την αλήθεια απροκάλυπτα. Αυτό για να μπορέσει ένας άνθρωπος να το καταφέρει, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζετε και αντιλαμβάνεστε εσείς, είναι πάρα 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 πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως, ο καθένας, όπως είπαμε, έχει αναπτύξει τη διέστησή του. Και αυτό είναι και το ρίξιμο το οποίο θα κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τι έχει να σου πει η διέστηση γενικά για τη ζωή σας. Θα επιλέξω βέβαια και εγώ, εννοείται, αλλά μαζί θα δούμε, γιατί θα βγάλω χαρτιά μόνο μεγάλες αρκάνες και αριθμολογικές, ρουνικές και χειρομαντίας, θα δέσουν όλα αυτά, φυσικά και οι υπόλοιπες εδώ πέρα, θα είναι 6 χαρτιά για να μπορέσουμε να δούμε τι έχει να μας πει η διέστηση.
ποια είναι τα μηνύματά της. Θέλει να μας πει κάτι, θέλει να μας πει κάτι σοβαρό. Και μετά πάρετε αυτές τις πληροφορίες και μπορείτε να τις επεξεργαστείτε και να δείτε πού σας κολλάει, τι είναι αληθινό, τι είναι αληθινό στη ζωή σας, τι συμβαίνει, τι γίνεται, και ο καθένας να βοηθηθεί και να πάρει ό,τι πληροφορία του χρησιμεύει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνω είναι να τις γυρίσω, θα τις ανακατέψω πάρα πολύ λίγο, δεν πειράζει που το βλέπετε κι εσείς, τις ανακατεύω πάρα πολύ λίγο, για να αρχίσουμε να επιλέγουμε πρώτα deck. Ήδη έχετε δει τα deck, αυτά είναι 1, 2, 3, 4, δείτε ποιο deck θα δουλέψετε. Θα σας πω και εγώ με ποιο deck θα δουλέψουμε, ποιο θα επιλέξω εγώ δηλαδή, συγγνώμη. Και πάμε να δούμε δηλαδή αυτό το μυστήριο, η διέστηση, η έκτη αίσθηση που λέτε. Έχουν γυριστεί ταινίες, έχουν γραφτεί βιβλία, μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς περισσότερο όσο θέλετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν θέμα, αλλά το σημαντικό είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν, είναι ότι κάποιος για να έχει πολύ γερή διέστηση και να την αναπτύσσει, και είναι αυτό που λέμε ενεργειακά, έτσι, γιατί όλα είναι ενέργεια, όσα σας είπα είναι ενεργειακά κέντρα, ξεκινάει από το πρώτο ενεργειακό κέντρο. Πρέπει να έχει πολύ καλή γύρωση. Αλλιώς η πραγματικότητα είναι, να σας το πω έτσι, διαστρεβλωμένη. Δεν θα σας ανακατέψω σε περισσότερα έτσι, περίεργα φιλοσοφικές αναζητήσεις κτλ. Το αφήνω μέχρι εκεί και από εκεί πέρα εσείς αντιλαμβάνεστε και παίρνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εντάξει, λοιπόν, για να κάνουμε το εξής, θα κάνω λίγο χώρο παραπάνω για να δω φαίνονται, για να φαίνονται και τα συμβολάκια εδώ, πολύ ωραία. Εκεί λιγάκι, λίγο πιο πάνω και αυτό λίγο πιο πάνω, μάλλον να το βάλω εδώ, για να έχουμε χώρο δηλαδή, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας και να δούμε τι γίνεται. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Εγώ θα επιλέξω το τέταρτο. Αυτό μου κάνει κλικ. Τέταρτο deck. Οπότε, θα μαζεύω τα υπόλοιπα, παίρνω αυτά εδώ και θα δείτε τι θα γίνει τώρα. Τα βάζω στην άκρη. Ωραία. Εγώ θα ανακατέψω λιγάκι. Είπαμε μόνο μεγάλες αρκάνες. Για να δούμε τι ισχυρά μηνύματα υπάρχουν και τι συντονισμοί και τι έχουν να σας πούνε. Το αφήνω 2 λεπτά εδώ και ξεκινάω. Θα επιλέξω από εδώ ένα χαρτί, ωραία, που είναι αριθμολογικό και κάτι έχει να μας πει, συγγνώμη. Θεϊκός αριθμός, αριθμός 12, η πνοή του Θεού. Πολύ σημαντικός αριθμός, να σας τα φέρω κοντά να τα δείτε, πολύ όμορφες κάρτες, κοιτάξτε, εγώ τις έχω φτιάξει, είναι, όλες είναι αυτές εδώ πέρα, οι τρεις είναι δικής μου κατασκευής, ας το πούμε. Λοιπόν, συμβολίζει τους 12 αποστόλους, μεταφέρουν την καλή είδηση. Ένας αριθμός, για να σας το φέρω κοντά και να το δείτε, που διαθέτει πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλώνει αναγέννηση μέσα από θλίψεις και στεναχώριες. Ακούστε το αυτό. Επίσης, έχει το εξής. Συνδέεται με τον ανώτερο εαυτό. Με την ανώτερο σε αυτό εννοούμε το υψηλότερο εκείνο επίπεδο, αν θέλετε, της ψυχής μας, την έδρα της ψυχής μας, στο ανώτερο επίπεδο, σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Και φυσικά είναι αυτό που λέει εδώ πέρα, που έχει σχέση με το έκτο ενεργειακό κέντρο, που λέει τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε τον αριθμό 12 εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο έχει να μας πει, σαν όσοι επιλέξετε το πρώτο deck. Είναι πολύ σημαντικό, διότι ξεκινάμε λοιπόν με αυτόν τον αριθμό και πού σας κάνει κλικ. Επίσης περιέχει μέσα το 1, το 2, αν προσθέσω μεταξύ τους περιέχει και το 3. Πού σας κάνει εσάς γενικότερα τώρα, και πάμε να μετρήσουμε 12. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, έτσι είναι η διαδικασία, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σύμβολο που είναι το αλγκούζ. Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα τα βάλουμε στην άκρη. Να κάνουμε χώρο να το δείτε. Σημαίνει προστασία. Άρα, αρχίζουμε και έχουμε λοιπόν μια δυνατή ανάλυση εδώ πέρα. Έχουμε πνοή του Θεού, έχουμε ανώτερο εαυτό, έχουμε διέστηση και εδώ τι σας λέει, σας μιλάει για προστασία και ανάπτυξη.
Η διέστησή σας σε εσάς που δεν είναι τυχαίο γιατί είναι το 10 εδώ και είναι και το πρώτο πακέτο, μιλάει για προστασία. Μιλάει για τον πνευματικό πολεμιστή. Ο πνευματικός πολεμιστής είναι αυτός που φέρνει το φως. Είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύμβολο που είναι σαν να υψώνει, που υψώνει στην ουσία τι κάνει. Αυτό το σύμβολο υψώνει τα χέρια του πάνω στον ουρανό και εμπιστεύεται. Προστασία, ανάπτυξη. Σημαίνει σωστή συμπεριφορά και προσοχή σε ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Όντως λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως για σύγχυση, εάν το έκτο μας ενεργειακό κέντρο, η διέστησή μας βρεθεί σε σύγχυση, τότε δεν μπορούμε να πάρουμε μία σωστή απόφαση. Δυσκολευόμαστε να δούμε την πραγματικότητα, να δούμε την αλήθεια. Πάμε να δούμε το επόμενο. Είπαμε το 12. Θα μετρήσω εδώ 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Ω, μάλιστα. Ελάτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Ένα πολύ ιδιαίτερο σύμβολο, θα σας το εξηγήσω, το φέρω και κοντά στην κάμερα για να το δείτε, για να δείτε πώς όλα δένουν. Λοιπόν, είναι ο αριθμός εδώ πέρα, έχουμε τον αριθμό 22, είναι το όρος της σελήνης. Ο όρος της σελήνης είναι ακριβώς εδώ, δηλαδή στο δεξί χέρι, είναι ακριβώς εδώ πέρα αυτό το σημείο. Και μας μιλάει για σημάδια, υπάρχουν πολλά αρκετά σημάδια, αλλά εδώ όμως μας έχει να κάνει με τον αριθμό 12, άρα θα πάρω το 1 και το 2. Περιοχή φαντασίας και δημιουργικότητας. Δείτε λοιπόν πόσο σας επηρεάζει. Εσείς λοιπόν έχετε μία διέστηση η οποία δημιουργεί, γιατί είπαμε το έκτο ενεργειακό κέντρο, δεν είναι μόνο της διέστησης, είναι η δημιουργή και οι εικόνες. Έχετε πολύ ισχυρή φαντασία και δημιουργικότητα και μέσα από αυτό το δημιουργικό κομμάτι και τη φαντασία, προφητικά όνειρα κτλ, μπορείτε να δείτε πράγματα, μπορείτε να διαισθανθείτε. Αυτός είναι ο δικός σας τρόπος. Και επειδή έχει και το 2, σημαίνει, προσέξτε το 2, τέχνη, όραμα, όνειρα, προφητεία και προφητεία μέσα από όνειρα. Κοιτάξτε πώς όλα δένουν μαζί. Υπάρχει βέβαια και το 10 εδώ που θα έλεγα ότι είναι και το πλέγμα που φέρνει ανησυχίες και φανταστικούς φόβους. Το 10, χρησιμοποιώ το 10 εδώ. Δείτε το λοιπόν εσείς, διότι έχετε μια πολύ ισχυρή διέστηση η οποία μπορεί να σας δώσει απαντήσεις μέσα από τα όνειρά σας, μέσα από προφητικές αναζητήσεις, μέσα από δημιουργικότητα, αλλά όμως έχετε την τέχνη του οραματισμού. Ο οραματισμός δεν σημαίνει ονειρεύομαι. Η τέχνη του οραματισμού σημαίνει ότι φέρνω στη φαντασία μου και αρχίζω και το υλοποιώ, το κάνω ύλη. Όλα είναι ύλη βέβαια. Ακόμα και αυτά που λέμε για μεταφυσικό, όλα τα πάντα είναι ύλη. Πάνω σου χάρη το φως του ηλίου είναι ύλη. Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια έχει και κάποιες άλλες έννοιες, αλλά μην σας μπερδέψω περισσότερο. Όλα τα πάντα είναι ύλη και οι σκέψεις είναι ύλη. Άρα και τη σκέψη μπορούμε, γιατί και τη σκέψη μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Έχετε λοιπόν ένα πολύ δυνατό κομμάτι διέστησης, το οποίο μπορείτε να οραματιστείτε και να το πετύχετε. Η μία τεχνική που, η οποία υπάρχει, σας έχω πει, αν θέλετε, το ένα κομμάτι για να το ενεργοποιήσετε είναι σχηματίζετε το θετικό, δηλαδή σας έχω πει και σε υπόλοιπα βιντεάκια, μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να σχηματίσετε το συμβολάκι το οποίο έχετε με ένα στυλάκι, ας το πούμε, και στη συνέχεια να φανταστείτε ότι μπαίνει φως μέσα στο χέρι σας, έτσι. Μπαίνει πολύ φως και το ενεργοποιείτε με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος τρόπος είναι να γράψετε. Να τα γράψετε λοιπόν με πολύ προσοχή σε ένα τετράδιο, σε ένα ημερολόγιο κάπου, αυτά τα οποία βλέπετε και να δείτε μετά, να γράψετε ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλετε να φτάσετε. Το βλέπετε εσείς. Και τώρα πάμε τώρα εδώ. Είπαμε είναι το 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, το 12. Το 12 είναι το αστέρι. Πολύ ωραίο όμως. Μετά είναι, όπως είχα κόψει εδώ, είναι το 1 και στη συνέχεια είναι και το 2. Ωραία λοιπόν. Τρεις πολύ δυνατές κάρτες, πολύ διαφορετικές, στις οποίες βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα εδώ, πάρα πολλές πληροφορίες. Θα σας τις αναλύσω και θα τις δούμε εδώ μαζί όμως. Έλατε εδώ πέρα. Να τις δείτε μαζί. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε το αστέρι, τροχό της τύχης, 10 πάλι, συντονίζεται με αυτό. Εδώ έχουμε το 17, ωραία, και εδώ έχουμε το 13. Σας φοβίζω, θα ξεκινήσω με το 13, σας φοβίζει ο θάνατος. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο φοβάστε στη διέστησή σας και την μπλοκάρετε είναι ο φόβος και ανασφάλεια.
Γιατί η σελήνη εδώ σημαίνει και ανασφάλειες, έτσι. Ο φόβος και ανασφάλεια, ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος ότι μπορεί να δείτε έναν θάνατο. Ο φόβος ότι μπορεί να δείτε κάποιον, κάτι το οποίο να είναι δυσάρεστο για εσάς και έτσι τον μπλοκάρετε. Ο τροχός όμως της τύχης έρχεται να προσπαθήσει να σας αλλάξει αυτή την άποψη που έχετε γενικότερα για τη διέστησή σας. Και η διέστησή σας σας λέει, τι φοβάσαι αφού ξέρεις ότι όλα είναι θέμα ψυχής. Όλα είναι θεύμα, να το εδώ πέρα, είδατε και εδώ στο έκτο πως εδώ πέρα είναι, υπάρχει το στεματάκι και πως λάμπει, δεν είναι τυχαίο που λάμπει εδώ πέρα, είναι το έκτο και το έβδομο. Έκτο και έβδομο συνδέονται με το πνευματικό κομμάτι, συνδέονται με άλλες διαστάσεις, με θεϊκές ας το πούμε διαστάσεις. Πολλές φορές δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, μπορεί να δούμε κάποιον Άγιο στον ύπνο μας ή και στο ξύπνιο μας ακόμα, να δούμε, ξέρω εγώ, τον Ιησού. Θα μου πεις, μα τρελάθηκες. Okay, εντάξει, δεν μιλάμε για παθητικές τώρα περιπτώσεις. Μιλάμε για διαισθητικό, ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο σου λέει πρόσεξε, κάνε, δες. Και όλοι τα έχουμε, ασχέτως μορφωτικού επίπεδου. Σας πληροφορώ, έχω δει γιατρούς οι οποίοι και προσεύχονται και πιστεύουν στο Θεό και όχι μόνο αυτό, και έχουν και πολύ μεγάλη ανεπτυγμένη διέστηση και ένστικτο. Και λένε ότι πέρα από το χειρουργικό κομμάτι, δηλαδή πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, λένε και από μέσα ότι ναι, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ όμως είναι μια κάρτα που σας δίνει το έναυσμα να αρχίσετε να πιστεύετε, γιατί είναι και ροή. Η διέστηση είναι και ροή, είναι σαν το νεράκι που ρέει. Όταν υπάρχει αυτό, τότε η διέστησή σας είναι αλάνθαστη. Και δεν είναι τυχαίο που εδώ από πίσω, κοιτάξτε, διότι υπάρχει και μια σελήνη εδώ πέρα. Πάλι έχει βγει η σελήνη, διότι η σελήνη συντονίζεται με το διαισθητικό κομμάτι. Εδώ λοιπόν είναι τώρα ο τροχός της τύχης, που σημαίνει ότι μπορείς μέσα από τη διέστησή σου να αλλάξεις την τύχη σου. Δείτε το, είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από τη διέστησή σας μπορεί να αλλάξει την τύχη σας. Δεν σας υπόσχομαι, προσοχή εδώ. Δεν υπόσχομαι εκατομμύρια, δεν υπόσχομαι ότι κάποιος θα γίνει πλούσιος, δεν υπόσχομαι ότι κάποιος θα μπορεί, ξέρω εγώ, να παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις, διότι η ζωή καμιά φορά είναι και παράξενη, ναι. Είναι και η πρακτικότητα, είναι και η ρουτίνα, είναι και όλα αυτά. Όμως μπορείτε να αρχίσετε να εμπιστεύετε τη διαίσθησή σας, διότι κάπου σας οδηγεί σαν καλός καπετάνιος εδώ, δείτε το. Εδώ, αυτό εδώ πέρα, αν το παρατηρήσετε, έχει γραπώσει τα χέρια του γύρω από αυτόν τον τροχό και οδηγεί το καράβι, ας το πούμε. Είναι η μεγάλη διέστηση εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό. Και ο τροχός της τύχης φυσικά σημαίνει και νέα ξεκινήματα και αλλαγές στη ζωή. Και εδώ τώρα, ο θάνατος σημαίνει ότι αλλάζω και τον εαυτό μου. Ο θάνατος σημαίνει την εσωτερική μεταμόρφωση. Ο θάνατος βέβαια σημαίνει, ναι, ότι μπορεί, σας το λέω εγώ, εσείς το αξιολογήστε το, μπορεί, ναι, να έχετε και μια έντονη διέστηση για κάποιες ψυχές οι οποίες μπορεί να φύγουν. Όμως, αυτό δεν γίνεται για κακό. Η διέστηση δεν γίνεται για κακό, όσο και αν αυτό ακούγεται σκληρό, περίεργο, παράξενο ή δεν ξέρω τι. Επίσης, το 13 σημαίνει και επικοινωνία και με ψυχές. Επίσης σημαίνει και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Σκεφτείτε το και αυτό. Είναι και αυτό μια δυνατότητα. Όχι, δεν τρελαινόμαστε. Είναι η διέστηση η οποία οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε το εσωτερικό δαιμόνιο. Βέβαια, άλλαξε στην πορεία και το δαιμόνιο έγινε κάτι άλλο. Δαιμονοποιήθηκε, να το πούμε, αλλά είναι η εσωτερική φωνή. Και το είχαν αυτό οι αρχαίοι και το λέγανε. Και το ονομάζανε σαν το εσωτερικό δαιμόνιο του καθενός, τον οποίο τον ακολουθεί μέχρι το θάνατο της ζωής του και είναι σαν ο φύλακας άγγελος, είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει τα μηνύματα κτλ. Άρα εδώ μπορεί να σημαίνει ότι έχετε την ικανότητα, γιατί είναι και η σελήνη, να επικοινωνήσετε με ψυχές, γιατί η σελήνη συνδυάζεται και με ψυχές. Άρα λοιπόν η διέστησή σας είναι πολύ ισχυρή. Και μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή σας πραγματικά. Εγώ σας προτείνω, γράψτε το, κάντε το σαν πείραμα, δείτε το. Αλλά να γράψετε όχι ναι, είδα αυτό. Γράψτε ό,τι λεπτομέρειες μπορείτε από κάποια όνειρα που μπορεί να βλέπετε ή κάποια διαισθητικά μηνύματα τα οποία παίρνετε. Και αναρωτηθείτε από κάτω, τι έχεις να μου πεις. Ξέρω εγώ, Θεέ μου, τι θες να μου πεις. Ή σύμπαν, τι θες να μου πεις. Ή αγγελέ μου, εσύ, προσωπικέ μου, άγιε ή φύλακά μου, άγγελ. Τι θέλεις να μου πεις με αυτό το όνειρο, τι θες να μου πεις με αυτή την πληροφορία. Και αναλύστε το και δείτε πού σας οδηγεί. Συνήθως δεν γίνεται, μπορεί να γίνει και άμεσα, αλλά το μήνυμα μπορεί να έρθει και μετά από λίγες μέρες. Και με απροσδόκητο τρόπο μάλιστα. Εντάξει, αγαπημένο μου. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Ωραία. Να τα βάλω στην άκρη. Να μαζέψω αυτά εδώ πέρα και να πάμε στη δεύτερη επιλογή, που είναι, μισό λεπτό να σας το δείξω, η δεύτερη επιλογή για τη διέστηση είναι αυτό το deck. Μέχρι να βάλω εγώ τα υπόλοιπα μέσα και να επιλέξουμε.
Απίστευτο πως όλα ωραία συνδυάζονται και φυσικά υπάρχουν και άλλα τα οποία θα έρθουν εν καιρό που θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Δεύτερο deck, δεύτερο κομμάτι. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, ο γατούλης μου. Ο γατούλης μου αφήνει τις τριχίτσες του εδώ. Έρχεται εδώ και τα ανακατεύει και παίζει και κάνει. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Εδώ. Πάμε τώρα. Να επιλέξω πάλι μία από τις αριθμολογικές κάρτες. Να δούμε με τι θέλετε να με τι συντονίζεστε εσείς του δεύτερου deck. Πολύ ωραία. Ω, τι βγήκε. Αριθμός 10 λοιπόν. Είναι ένας καρμικός αριθμός. Δείτε το. Αριθμός 10, καρμικός αριθμός. Το διαφορετικό λέει με αυτόν τον αριθμό από τους άλλους είναι ένα είδος κάρμα που δεν αφορά χρέος που πρέπει να πληρωθεί. Είναι η ολοκλήρωση του χρέους. Προσέξτε το τι εννοώ. Ολοκλήρωση του χρέους. Θα μου πείτε, μπορεί αυτό να συνδυαστεί με τη διαίσθηση? Φυσικά και μπορεί να συνδυαστεί με τη διαίσθηση, διότι δείχνει ψυχή. Μία ψυχή, παλιά ψυχή, η οποία φέρνει πληροφορίες, η δική σας η ψυχή. Τώρα, πιστεύετε στη μετενσάρκωση, δεν πιστεύετε, ας το πάρουμε πάρα πολύ απλά να πούμε ότι η ψυχή σας μεταφέρει τόσες πολλές πληροφορίες, οι οποίες σαν αποστολή σε αυτόν τον κόσμο είναι να σας δώσουν την κατάσταση, εννοείται βέβαια της κυριαρχίας, της υπόσχεσης και συμβολής την αναγέννηση που περιμένατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αναγέννηση λέει εδώ. Δηλαδή, η διαίσθησή σας, το όραμά σας, ο οραματισμός σας, σημαίνει, η διαίσθησή σας σημαίνει αναγέννηση. Σημαίνει εκπλήρωση, έχω πληρώσει το κάρμα. Εντάξει. Τώρα βέβαια εννοείται ότι αν εσείς συνεχίζετε εδώ σε αυτή τη ζωή και κάνετε άσχημες καταστάσεις κτλ. Εννοείται το κάρμα αρχίζει και αλλάζει και από έχω πληρώσει αρχίζει και γίνεται χρεωστικό που λέει, δηλαδή χρωστά. Πάμε όμως να δούμε, γιατί έχουμε εδώ τον αριθμό 10, να μετρήσω εγώ πάλι 1, 2, 3, 4, 5, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, 6, 7, 8, 9, 10. Ένα πανέμορφο σύμβολο είναι το οθήλα. Ακούγεται λίγο παράξενο, ας το φέρω όμως εδώ να κάνουμε χώρο δηλαδή για να σας το εξηγήσω και να το δείτε και εσείς, το οποίο και αυτό συνδυάζεται με τη σελήνη. Η σελήνη, ξέρετε πολύ καλά, συμβολίζει την ψυχή. Η σελήνη συμβολίζει τα συναισθήματα, τον εσωτερικό μας κόσμο. Ποσειδώνας τους ηχθείς, δηλαδή συμβολίζει τους ηχθείς, κληρονομικό χάρισμα. Δείτε τώρα εδώ, κληρονομικό χάρισμα της διαίσθησης. Σπίτι, το σπίτι μας. Το σπίτι έχει να κάνει και με την οικία και με την οικογένεια, την κανονική, αλλά έχει να κάνει και με το σπίτι, δηλαδή τον εσωτερικό μας κόσμο και φυσικά σημαίνει και αλλαγές. Αριθμός 4 εδώ, αν κάπου σας κάνει κλικ. Και τι λέει εδώ, ενέργεια. Κοιτάξτε, η ενέργεια, οι σχέσεις, δυνατή θέληση και επιμονή για να βρείτε την ελευθερία σας. Μην ξεχνάτε λοιπόν εδώ τώρα ότι έχουμε ηχθείς, που είναι πολύ διαισθητικό. Έχουμε λοιπόν το κληρονομικό χάρισμα που σημαίνει ότι έχετε αποκτήσει από προηγούμενες γενιές κληρονομικό χάρισμα όσον αφορά στο κομμάτι της διαίσθησης. Ή το εμπιστεύεστε ή δεν το εμπιστεύεστε. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να του φερθείτε σαν να είναι το παιδί σας, σαν να είστε σε ένα, σαν να είναι η οικογένεια, τη διαίσθησή σας, να την εμπιστευτείτε δηλαδή. Για να δούμε και εδώ πέρα από αυτά τα χαρτιά. Ένα, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, και εδώ αυτό το οποίο βγαίνει είναι όρος Άρης σημάδια. Θα σας τα εξηγήσω. Υπάρχουν κάποια σημάδια εδώ. Έχουμε λοιπόν, εδώ έχουμε αριθμό 10. Όχι, άρα αφορά το 1 και το 4. Εντάξει. Το 1 λέει δίδυμα βουνά. Το ένα βουναλάκι είναι, το ένα βουναλάκι στο όρος του Άρους που λένε είναι εδώ. Εδώ ακριβώς. Συγγνώμη, για να φαίνεται. Είναι εδώ ακριβώς εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Το επόμενο είναι σε αυτή εδώ πέρα το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το εξωτερικό εδώ είναι το εσωτερικό εδώ. Λέει όμως δίδυμα όρη, βούληση και επιθετικότητα. Σημαίνει δύναμη. Σημαίνει έχω δύναμη. Άρα εδώ σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι με δύναμη τη διαίσθησή μου. Και το τέταρτο που βγαίνει εδώ, γιατί κάναμε το ένα, το τέσσερα είναι άστρο, σε ένα από τα δύο όρη είναι ένδειξη επιτευγμάτων. Γιατί βγήκε ο αριθμός 4. Ακούστε να δείτε εδώ. Άστρο σε ένα από τα όρη σας είναι ένδειξη επιτευγμάτων. Άρα μέσα από τη διαίσθηση μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα και εφόσον βέβαια έχετε και, φαίνεται ότι έχετε και την ενέργεια να το πετύχετε. Εάν δεν έχετε τότε το σημάδι, σημαίνει ότι
Δεν πρέπει να απογοητεύεστε. Σημαίνει ότι κάτι στον Άρη, σε αυτά τα δύο βουνά, σε αυτά τα δύο όρη, δηλαδή είπαμε εδώ και εδώ, υπάρχει κάποιο σημαδάκι το οποίο μπορεί να παίζει ρόλο. Αν δεν έχετε κανένα σημάδι, μπορεί να το ζωγραφίσετε. Μπορεί να κάνετε το αστεράκι, αυτό το αστεράκι, ότι είναι πάνω από 4 γραμμές. Από 5 γράμμες και πάνω, έτσι. Αυτό. Μπορεί να κάνετε αυτό το αστεράκι, και γι' αυτό έχω βάλει εδώ πέρα αυτές τις γραμμές, που μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, και να το ζωγραφίσετε εσείς, ναι, να το ζωγραφίσετε εδώ, ας πούμε. Εδώ ή εδώ. Εντάξει, σε αυτή την περιοχή. Και στη συνέχεια, είπαμε, το οραματίζεστε για να το ενεργοποιήσετε. Και μπορεί να γίνει συνήθως μετά από 28 μέρες, συνήθως, όπως είναι και η κύκλη της σελήνης, μπορεί ένα σημαδάκι να αρχίζει να σχηματίζεται. Ναι, ναι, είναι αληθινό αυτό, μπορούν να αλλάξουν οι γραμμές του χεριού. Λοιπόν, υπάρχουν και φωτογραφίες, έχω και φωτογραφίες, οι οποίες αλλάζουν πραγματικά πώς ήταν ένα χέρι πριν και πώς άλλαξε μετά και πώς επίσης άρχισαν να εμφανίζονται και κάποια άλλα σημαδάκια σε κάποιους θετικά, σε κάποιους αρνητικά, ανάλογα με τις πράξεις τους. Λοιπόν, συγκλονιστικό. Όμως εδώ αυτά είναι σημαντικά μηνύματα για εσάς. Και πάμε τώρα να ανακατέψω και να δούμε τα τρία υπόλοιπα τι έχει να σας πει η διέστηση. Σας μιλάει εδώ πέρα για τον αριθμό 10, για καρμικά μαθήματα, για κληρονομικό χάρισμα, δες τα σημάδια, σημάδια που μπορείς να ενεργοποιήσεις, προκειμένου η διέστησή σου σε οδηγεί λοιπόν σε ενέργεια και σε δύναμη και επιτεύγματα. Λοιπόν, και έχουμε 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτό είναι το 10. Είναι ο πύργος. Φόβοι εδώ, θα το αναλύσουμε. Είναι το 10. Στη συνέχεια είναι το 4. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Ιεραστές, πολύ καλό. Και στη συνέχεια είναι το 6. 1, 2, 3, 4, 5 και το 6. Και το 6 που έχει να κάνει με τον κόσμο. Συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά. Λοιπόν, τι έχουν να μας πούνε αυτά τα χαρτιά. Έλατε να δείτε εδώ. Πρώτο χαρτί είναι ο πύργος. Τρομάζει ο πύργος. Αλλά τι είπαμε προηγουμένως. Τι είπαμε προηγουμένως. Άρης. Αυτός ο κεραυνός που πέφτει. Πιανού. Ο πύργος ποιον έχει για πλανήτη. Τον Άρη έχει. Και σας λέει λοιπόν εδώ. Έχει τη δύναμη να γκρεμίσεις αυτά τα οποία δεν πιστεύεις, διότι ο πύργος δεν σημαίνει μόνο καταστροφή στο υλικό επίπεδο, σημαίνει και στο δικό σας πνευματικό επίπεδο. Να σας πω ένα μικρό μυστικό. Οι κάρτες, οι ταρό, πρώτα αναφέρονται σε ενεργειακό πνευματικό επίπεδο και μετά σε υλικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Το ενεργειακό πνευματικό επίπεδο είναι πρώτο και μετά έρχεται στο υλικό επίπεδο. Δηλαδή η καταστροφή έρχεται πρώτα σε πνευματικό επίπεδο και μετά στο υλικό επίπεδο. Πάνω σχάρι, ένας άνθρωπος θέλει να σας κάνει κακό. Εντάξει. Πρώτα το έχει επεξεργαστεί στο μυαλό του, το έχει βάλει στην καρδιά του, δηλαδή σκληραίνει η καρδιά του, το έχει βάλει στην επιθυμία του, εκδηλώνεται στο σώμα του, διότι το σώμα είναι έτοιμο να κάνει, ας πούμε, την επίθεση ή να σας προσβάλλει ή να σας κάνει πονηράδα ή οτιδήποτε, και μετά έρχεται η καταστροφή στο φυσικό επίπεδο. Έτσι αυτός είναι ο νόμος, έτσι λειτουργεί πάντα. Σας ζηλεύει ένας άνθρωπος. Σας ζηλεύει διότι το σκέφτεται, το υλοποιεί, γιατί το δικό του, η δική του διέστηση, το δικό του έκτο είναι μπλοκαρισμένο. Σας ζηλεύει γιατί είστε όμορφος, όμορφοι, έχετε πετύχει, έχετε κάνει, έχετε έναν καλό σύζυγο, έχετε έναν καλό σύντροφο, δεν ξέρω τι, και σου λέει έτσι είσαι. Δεν το αντέχει. Πρώτα όμως γίνεται σε πνευματικό επίπεδο και μετά υλοποιείται για να κάνει την κακία του ή οτιδήποτε, ή να πει τον κακό τον λόγο σε υλικό επίπεδο. Εδώ όμως έρχεται να σας πει ότι πρώτα σε πνευματικό επίπεδο πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις χρέος σε αυτή τη ζωή να ανακαλύψεις την καρμικότητά σου και τη διέστηση, η οποία η διέστηση μπορεί να σου δίνει και μια καρμικότητα. Ναι, γίνεται. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, η διέστησή τους είναι καρμική, που σημαίνει ότι έχει έρθει από προηγούμενες ζωές, που λέμε, ή ψυχές. Η ψυχή έχει έρθει με την πληροφορία. Είναι ένα κληρονομικό χάρισμα, σου έχει δοθεί σαν δώρο από εκεί που έχει δοθεί και δεν στα σημάδια, διότι χρειάζεται ενέργεια να ενισχύσει την ενέργειά σου. Αυτό σημαίνει εδώ. Να γκρεμίσει αυτά τα οποία σε παγιδεύουν και σε δυσκολεύουν και να χτίσει τη διέστησή σου σε νέο επίπεδο. Και τότε θα δει τι έχει να γίνει. Γιατί η ενέργεια, η θετική ενέργεια, η σωστή ενέργεια είναι φωτιά. Και η φωτιά, ναι, εδώ δείχνει καταστροφή, αλλά η φωτιά όμως μπορεί να είναι και πολύ επικοδομητική. Έλα μου ντε όμως που έχουμε δύο υπέροχα χαρτιά και κοιτάμε το συνδυασμό, έτσι, όχι μόνο κόμματα, και βλέπουμε ότι έχουμε τους εραστές και έχουμε και τον κόσμο όλο.
Η διέστηση σας λέει εφόσον δουλέψεις ενεργειακά και το χτίσεις σε γερές βάσεις τη διέστησή σου, έχεις επιλογές στη ζωή, αλλά μπορείς να βρεις προστασία, αλλά μπορείς να βρεις επίσης και αυτά τα οποία εσένα σε κάνουν και αισθάνεσαι αγάπη, έρωτα. Μπορείς να βρεις έναν ιδανικό σύντροφο, μια ιδανική σύντροφο, μπορείς να βρεις ένα συνεργάτη, μπορεί να δημιουργήσεις μια πανέμορφη οικογένεια ή μπορεί να έχεις ανθρώπους, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι και μόνοι τους, έχουν χωρίσει, έτσι. Ή να είσαι ένα πολύ αγαπητό άτομο το οποίο σε αγαπάνε και σε προσέχουν. Δείτε το όμως, γιατί είναι πολύ δυνατή κάρτα. Και ο επόμενος συνδυασμός είναι ο κόσμος. Ο κόσμος μιλάει για το εξής. Θα έχεις μεγάλη επιτυχία μέσα από τις επιλογές σου, μέσα από ενέργεια, αλλά εφόσον, προσέξτε, ο κόσμος έτσι απαντάει. Γιατί συνήθως λέμε, ο κόσμος πετύχαμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πετύχεις, θα δοξαστείς, θα αποφυτίσεις εφόσον μάθεις 1, 2, 3, 4 μαθήματα. Sorry, έτσι είναι αυτή η πραγματικότητα. Η διέστησή σου θα σε ανταμείψει, θα σε οδηγήσει στο σωστό δρόμο εφόσον μάθεις κάποια πράγματα. Δεν αρκεί μόνο το χάρισμα. Πολλοί λένε έχω χάρισμα, έχω κίνο, έχω τα άλλο, επικοινωνώ, κάνω. Οκ. Χρειάζεται όμως και μάθηση, χρειάζεται και μελέτη. Χρειάζεται και κάποιος να το καλλιεργήσει. Άρα η διέστησή σας σου λέει μην με εγκαταλείπεις. Καλλιέργησε με, μάθε. Πώς το λένε, μελέτησε, διάβασε βιβλίο, ρώτησε, κάνε, δες, ψάξε. Δες τι γίνεται, ενίσχυσε το, αυτό το ταλέντο, αυτή την ικανότητα, γιατί είπαμε όλοι έχουμε διέστηση, άλλοι είναι σε μικρότερο, άλλοι σε μεγαλύτερο επίπεδο. Και θα σε οδηγήσει σε πολύ όμορφα πράγματα, σε πολύ όμορφους κόσμους. Στην αρχή μπορεί να είναι τρομακτικό. Η αρχή είναι δύσκολη. Είπαμε, κάθε αρχή είναι δύσκολη, γιατί κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε από το α, άλλοι ξεκινάνε από το δ, άλλοι ξεκινάνε από το κ, άλλοι ξεκινάνε στο β, εξαρτάται από την εξέλιξη του καθενός, ας το πούμε. Και το ενεργειακό του επίπεδο και το πνευματικό επίπεδο. Δεν εννοώ μόρφωση, έτσι προς Θεού. Εννοώ ενεργειακά μέσα. Λοιπόν, αλλά σε οδηγεί η διέστησή σου σε δύο πανέμορφα πράγματα, στους εραστές και στον κόσμο. Εμπιστεύσου τη λοιπόν. Και είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η εμπειρία. Γιατί έχει και εμπειρία εδώ, συγκλονιστική εμπειρία. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν και το κομμάτι του δεύτερου πακέτου. Ωραία λοιπόν. Για να προχωρήσουμε. Συγκλονιστικό, έτσι. Συγκλονιστικό. Για να προχωρήσουμε. Ας τα βάλω εδώ. Και να πάμε λοιπόν στο τρίτο κομμάτι. Στην τρίτη επιλογή. Στο τρίτο πακέτο. Στο τρίτο deck λοιπόν. Το τρίτο deck είναι αυτό εδώ πέρα. Είμαστε έτοιμοι να επιλέξω όπως είναι μία αριθμολογική κάρτα η οποία είναι άλλο αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τι βγαίνουν για τη διέστηση είναι η ανώτερη γνώση. Είναι ο αριθμός 18, μαγικός αριθμός είναι η ανώτερη γνώση. Δίνει δραστηριότητα, το φέρω και κοντά, φαντασία, δόνηση ενός καλού θεραπευτή και προσέξτε, η γαλήνη και η διέστηση αυτού του αριθμού γιατρεύει και τη σκέψη και το σώμα και των άλλων ανθρώπων. Ορίστε, τι άλλο εγώ να πω. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, δείτε το. Είναι η ανώτερη γνώση. Η διέστησή σας λοιπόν σας οδηγεί στην ανώτερη γνώση. Η ανώτερη γνώση δεν έρχεται μόνο έτσι. Σημαίνει, ισχύει και εδώ, σπουδάζω, μελετάω, το ψάχνω αστρολογικά, αριθμολογικά λιγάκι, να δω τι γίνεται, ίσως μεταρώ, τι σημαίνει διέστηση, έτσι. Εδώ απλά ανοίγουμε κάποιες πόρτες, ανοίγουμε έναν δρόμο. Το επόμενο είναι το 18. Ωραία λοιπόν. Για να αρχίσουμε να μετράμε. Λοιπόν. Και έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, συγγνώμη για αυτό, αλλά πρέπει να γίνει, 4, 5, ωραία, 6, 7, 8, 9, μισό λεπτό, εδώ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και αυτό εδώ 18, το γκεμπό. Λοιπόν, ωραία, μισό λεπτό να τα βάλω στη θέση τους. Ωραία.
Για να το εξηγήσουμε και αυτό εδώ πέρα, διότι μιλάμε για σύμβολα και έχουμε εδώ βέβαια και σελήνη στον καρκίνο. Σελήνη στον καρκίνο, τι σημαίνει σελήνη, να κάνω και τα χέρια μου έτσι, να ανεβάσω τα μανίκια γιατί έχουν πιάσει γερή δουλειά εδώ. Σημαίνει συνεργασία, δώρο, ταλέντα, είναι ιεραστές σαν σύμβολο, σελήνη στον καρκίνο, σελήνη δηλαδή, καρκίνος ζώδιο και σημαίνει συνεργασίες, ξεκινήματα, αλλά κατανόηση του ανώτερου εαυτού, ένωση συνειδητού και ασυνείδητου, επαφή με την ανωτέρα δύναμη. Ο Θεός γίνεται συνεργάτης και μας προσφέρει βοήθεια. Ο Θεός γίνεται συνεργάτης και μας προσφέρει την ανώτερη βοήθειά Του. Ένας από τους τρόπους που το θεϊκό πεδίο ή επίπεδο που επικοινωνεί μαζί μας είναι και μέσω της διαίσθησης, μέσω των ονείρων, μέσω του ότι αισθανόμαι, πρόσφατες φορές δεν λέμε αισθανόμαι μια όμορφη παρουσία δίπλα μου, σαν να με προστατεύει κάποιος, δεν το έχετε πει, εντάξει, ίσχυε και το άνθρωπο, αλλά μην πάμε εκεί. Δεν ισχύει που λέμε ότι είδα στον ύπνο μου τον τάδε Άγιο και μου έλεγε μην ανησυχείς, ή αυτά. Δεν είναι του μυαλού που μπορεί να μας παγιδέψει. Βέβαια χρειάζεται μια προσοχή που είπαμε και μια γύρωση που μίλησα και στην αρχή δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά όμως εδώ σημαίνει μια ανωτέρα δύναμη είναι κοντά μας. Μια ανωτέρα δύναμη είναι κοντά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Και πάμε και στο επόμενο να δούμε. Λοιπόν, για να μετρήσω το 18. 1, λοιπόν, 2, 3, όπα, ας το κάνω έτσι, 4, ναι, 5, συγγνώμη, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18. Μάλιστα. Και είναι ένα σύμβολο πολύ ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, είναι τα σύμβολα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Για να δούμε σε τι αριθμούς αναφέρεται. Έχουμε το 1, το 8. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Το not his είναι το, ή το να δίζει, όπως λέγεται. Στο ένα είναι ένα σύμβολο της αρέσκειας με ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Φαίνεται ότι κάπου είναι μπλοκαρισμένη η δική σας διέστηση. Αυτό το σύμβολο μπορούμε να το συναντήσουμε στην παλάμη, εντάξει, κυρίως στην παλάμη, και επειδή έχουμε και το 1 και το 8, μας κάνει και το 2. Το 1 και το 2 είναι, αν το βρούμε σε δάχτυλο, σημαίνει επιθυμία βελτίωσης. Δάχτυλο σημαίνει εδώ, από κάτω, στα όρια αυτά ή κάπου σε αυτό το δαχτυλάκι εδώ πέρα. Πάνω εδώ, έτσι, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ. Αυτό το σύμβολο είναι είναι κάθετο και χ. Μην τον μπερδέψετε με το σταυρό. Ο σταυρός είναι άλλο πράγμα. Το 2 μου σημαίνει, αν το βρούμε σε δάχτυλο, σημαίνει ότι έχετε επιθυμία βελτίωσης. Και το σημαντικό είναι ότι πέρα από την επιθυμία βελτίωσης είναι μια αρχή για να αρχίσετε εσείς να βελτιώνεστε. Τώρα τι έχουμε εδώ, έχουμε το 1, το 8 και το 9, έχουμε το 2, έχουμε και το 3 και το 8 που μας κάνει, 8 και 3, 11 μας κάνει πάλι 2, για να δούμε τους συνδυασμούς. Αυτό το σύμβολο σας λέει ότι μπορείτε να καταφέρετε, και δεν είναι τυχαίο γιατί και εδώ έχουμε ένα χ, βέβαια είναι άλλο αυτό και εδώ, που σας λέει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε τις επιθυμίες σας εφόσον εμπιστευτείτε τη διέστησή σας που σας οδηγεί και θέλει να σας πει. Κάπου σε εσάς είναι λίγο η διέστηση περίεργη. Την εμπιστεύεστε, δεν την εμπιστεύεστε, θέλετε να την πιστέψετε, αλλά κάπου σας δυσκολεύει, έχετε ένα τέτοιο κομμάτι. Για να το δούμε όμως. Δεν είναι κακό. Γιατί αν φτάσετε στη γνώση, στο δώρο και στο ταλέντο που έχετε κληρονομήσει, τότε αυτό το σύμβολο ενεργοποιείται και γίνεται θετικό. Πάμε τώρα 18, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ωραία. Είναι ο τροχός της τύχης, συγκλονιστικός. Στη συνέχεια έχουμε το 2, 1, 2. Πολύ ωραία το άρμα. Και το επόμενο είναι για να δούμε το 3. 1, 2, 3. Ας πάρουμε το 3. Είναι ο ήλιος. Ωραία. 3 κάρτες καταπληκτικές. 3 καταπληκτικές κάρτες που σας λέει η διέστησή σας. Πάλι σας μιλάει για καρμικά μαθήματα εδώ, έτσι. Εδώ μιλάει για καρμικά μαθήματα. Εδώ μιλάει για ολοκλήρωση των μαθημάτων. Έχετε έρθει σε αυτή τη ζωή κατά κάποιο τρόπο έχοντας ξεπληρώσει κάποια πράγματα. Η ψυχή σας έχει έρθει καθαρή, ας το πούμε. Και σας δίνει μια καθαρή ματιά για τη ζωή. Συγκλονιστικό. Το επόμενο είναι θα το φέρω εδώ πέρα. Είναι το άρμα.
Το άρμα πάντα δηλώνει, είναι ο αριθμός 7, προσέξτε. Δηλώνει ορμή, αλλά μέσα από σκέψη. Ο αριθμός 7 είναι πολύ πνευματικός αριθμός. Ο αριθμός 7 σας σωθεί, και μην ξεχνάτε, είναι, εδώ συμβολίζει και ο αριθμός 7 και το 7ο ενεργειακό κέντρο, που είναι πιο πάνω από το 6ο που είπαμε, και σας λέει σκέψου, ανάλυσε, δες και μετά πάρε αποφάσεις και όρμα. Άρα η διαίσθησή σας λειτουργεί πιο αναλυτικά σε εσάς. Και μέσα από μια ηρεμία, χρειάζεται μια ηρεμία και μια πρακτικότητα, και τότε η διαίσθησή σας εκτοξεύεται και σας οδηγεί πολύ μπροστά και θα έχετε και επιλογές στη ζωή. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό μήνυμα. Και επιλογές στη ζωή. Και το επόμενο είναι ο ήλιος. Τι χρειάζεται εγώ τώρα να πω για τον ήλιο? Για να δω κάτι. Ναι. Λοιπόν, τι να πω για αυτή την κάρτα την πανέμορφη. Κοιτάξτε έναν ήλιο εδώ πέρα, ο οποίος λάμπει, συνδέεται με εσάς, γιατί εδώ υπάρχει σύνδεση, και σας δίνει χαρά. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι η διαίσθησή σας μπορεί να σας δώσει απίστευτη χαρά, απίστευτη δύναμη. Μπορεί να σας οδηγήσει, όχι, κοιτάξτε, εννοείται ότι στη ζωή θα έχουμε και προκλήσεις, έτσι, δεν είναι όλα χαρά και ευτυχία, θα υπάρχουν και δυσκολίες, αλλά όμως μέσα από τη διαίσθησή σας θα μπορείτε να αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα. Πάνω σε χάρη, ας σου πω το εξής, μπορεί να έχουμε μια διαίσθηση ή μπορεί να είχαμε μια διαίσθηση και να λέγαμε, ρε παιδί μου, κάτι θα συμβεί πριν προκύψει ο κορονοϊός, και συμβαίνει. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να το αλλάξουμε? Όχι. Προσωπικά όχι. Δηλαδή σε ατομικό επίπεδο όχι. Ακολουθούμε καλώς κακώς τις εντολές τις οποίες παίρνουμε από τους ειδικούς. Εντάξει. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους ώστε να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας. Σε κάθε κατάσταση που μας συμβαίνει, δυσάρεστη κυρίως, μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας. Να αρχίσουμε να βλέπουμε ποια είναι τα θετικά. Θέλει να σου πει εδώ, μετά από σκέψη, μετά από ανάλυση, μετά από καταστάσεις, γιατί το άρμα, και αυτός εδώ πέρα, έχει περάσει καταστάσεις, έτσι, δύσκολες, εύκολες, όμως σου λέει δες πάντα το θετικό. Να βρίσκεις πάντα, να εργοποιήσεις τη διαίσθησή σου, να βρίσκει ποιο είναι το θετικό σε κάθε κατάσταση. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον έγινε αυτό, χάσαμε, αλλά τουλάχιστον έγινε αυτό. Λέμε τώρα, με απέλησαν, αλλά τουλάχιστον πήρα καλή αποζημίωση. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα δίνει και αυτό, έτσι. Χώρισα, αλλά τουλάχιστον έμεινε αυτό, ή έγινε εκείνο, ή είχα βοήθεια, ή. Βρείτε ποια είναι τα θετικά, δεν μπορεί να υπάρχουν θετικά. Η διαίσθησή σας λοιπόν σε εσάς, αυτό το οποίο σας λέει είναι βρες τα θετικά στην κάθε κατάσταση που περνάς και σε κάθε δυσκολία, και δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ που βγήκε, που σου λέει και για ανεκπληρώτες επιθυμίες, για δυσκολίες, για εντάσεις, για όλα αυτά τα οποία πέρασες. Συγκλονιστικό μήνυμα αυτό εδώ. Ωραία, να το πάρουμε, να τα μαζέψουμε. Να τα βάλω μέσα αυτά εδώ και να πάμε μετά τώρα στην τελευταία επιλογή που είναι και η δικιά μου. Για να δω τι έχει να μου πει και η δικιά μου επιλογή με αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά. Λοιπόν, για να δούμε. Μισό λεπτό να κάνω λίγο ένα μικρό ανακάτεμα και να αρχίσουμε να επιλέγω. Θα επιλέξω τώρα από εδώ. Λοιπόν, και τι βγαίνει? Ωχ, Παναγιά μου, τι βγαίνει? Βγαίνει ένας κυρίαρχος αριθμός, λέγεται Master Number, αριθμός 33-6. Θεϊκός αριθμός, είναι η πνοή του Θεού. Εντάξει, είναι ο δάσκαλος των δασκάλων, οφείλει να σκορπά το φως και να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί, τέλος πάντων για τους άλλους κτλ. Εντάξει, όχι με την έννοια του Χριστού θυσιάζομαι, με την έννοια να φροντίσω και να κάνω. Συνδέεται με τις λέξεις αγάπη, προστασία και ευημερία. Εντάξει, ονομάζεται επίσης ο αριθμός του Ίσου, είναι κύριος αριθμός, λέει εδώ πέρα. Θα σας το φέρω κοντά-κοντά. Για να δούμε, ωραία. Θεραπευτής, βοήθεια σε άλλους, υψηλή πνευματικότητα, συγχώρεση και σοφία. Λοιπόν, για να δω και κάτι άλλο εδώ πέρα, αν έχει κάτι άλλο. Ενεργητικότητα, τέχνη, ομορφιά, προτιμάς την εξοχή, να προσέχεις, είσαι δάσκαλος των δασκάλων. Εντάξει, είσαι δάσκαλος των δασκάλων. Οφείλεις να σκορπίσεις παντού το φως. Η διαίσθησή σου λοιπόν... Α, έχει κάποια... Ναι, αυτό, sorry. Η διαίσθησή σου λοιπόν περνάει μέσα από μια θεϊκή αποστολή. Μέσα από ένα πνευματικό σχέδιο.
οφείλεις τη διαίσθησή σου να την αναπτύξεις, διότι, να σας πω κάτι, ένας αναλυτής ταρό έχει διαίσθηση, ένας αστρολόγος έχει αναπτύξει διαίσθηση, ένας αριθμολόγος έχει αναπτύξει διαίσθηση. Εμείς αυτά εδώ που κάνουμε στο κανάλι και τα λοιπά, αναπτύσσετε και εσείς μαζί μου σε ένα επίπεδο, λιγότερο, περισσότερο, εντάξει δεν λέω τώρα τι κάνουμε και θαύματα προς Θεού, αναπτύσσουμε τη διαίσθησή μας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Σ' άλλους υψηλό, σ' άλλους μεσαίο, σ' άλλους χαμηλό, σ' άλλους καθόλου, εξαρτάται. Αλλά εδώ όμως λέει ότι η ενασχόλησή σας και με την ενδυνάμωση την ενεργειακή, τότε η διαίσθησή σας αναπτύσσεται σε επίπεδο διδασκαλίας κιόλας. Δείτε το. Εσείς θα το δείτε περισσότερο. Και έχουμε τον αριθμό 6. Δεν θα μετρήσω το 33, όχι, θα μετρήσω τον αριθμό 6. 1, 2, 3, μισό λεπτό, 4, 5 και 6. Φταίω εγώ τώρα. Κληρονομικό χάρισμα. Εντάξει. Σελήνη, ηχθής, ανανέωση, αλλαγές. Σας, κληρονομικό χάρισμα που σημαίνει ότι αρκετοί, αρκετές από εσάς, η διαίσθησή σας σας έχει δοθεί ως δώρο, αν θέλετε, από προηγούμενες γενναίες ανθρώπων και έχει μεταδοθεί σε εσάς. Άλλοι, κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι παίρνουν κάποιο δώρο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να γίνει εξαιρετικός μουσικός, γιατί είχε τη μουσική παιδεία γενναίες πίσω. Κάποιος άλλος έχει μαθηματικό μυαλό. Κάποιος άλλος έχει τη δύναμη του σώματος και μπορεί να κάνει γυμναστική, να αντέχει στην πίεση, να κάνει μπαλέτο, να κάνει ρυθμική, να κάνει γιόγκα. Άλλος έχει το ταλέντο της υποκριτικής. Άλλος το ταλέντο της ζωγραφικής. Άλλος το ταλέντο των δύσκολων μαθηματικών υπολογισμών. Άλλος μπορεί να γίνει πιλότος, διότι έχει την έννοια της και ξέρω εγώ του να μπορεί να προσανατολίζεται. Και. Εδώ όμως η διαίσθηση είναι κληρονομικό χάρισμα. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο που και εγώ επέλεξα το τέταρτο. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε πάλι το 6. Λοιπόν, για λίγο να ανακατέψω. Για να... Ωραία. Και πάμε τώρα. Αριθμός 6. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, συγγνώμη, 5 και το 6. Και τι βγαίνει? Τι βγαίνει, θα μου πείτε τύπο και πολλές βρεακάς, θα σας πω. Βγαίνει σημάδια πεπρωμένου. Το σημάδια πεπρωμένου με τον αριθμό 9 εδώ δείχνει ψυχή, ψυχικά χαρίσματα. Ελάτε να το δείτε. Έχουμε το 6, έτσι. Το 6, για να δούμε εδώ, σημαίνει εδώ ότι ελέγχω, πρέπει να ελέγξω, τώρα δεν φαίνεται πολύ καθαρά, να το φέρω κοντά εδώ, σημαίνει πρέπει να ελέγξω το πεπρωμένο μου. Το πεπρωμένο είναι αυτό. Άλλοι το έχουν. Άλλοι δεν το έχουν καθόλου. Δεν είναι κακό. Αν δεν το έχετε, είστε τυχεροί. Αυτή η κόκκινη γραμμή εδώ πέρα, μαζί με, με το κίτρινο πάνω, είναι η γραμμή πεπρωμένου που μπορεί να ξεκινάει από κάτω και να πηγαίνει πάνω. Εντάξει. Αυτή είναι η γραμμή πεπρωμένου. Ξεκινάει από κάτω, 1, 2, 3, αυτή και πηγαίνει προς τα πάνω. Πολλές φορές πηγαίνει στον κρόνο, πηγαίνει πιο εδώ, πηγαίνει ανάμεσα. Εξαρτάται στον καθένα. Αλλά όμως έχουμε και τον αριθμό όμως 3, που σημαίνει τετράγωνα τα οποία προστατεύουν. Άρα έχετε μια διαίσθηση η οποία είναι προστατευτική, έχετε μια διαίσθηση η οποία σας λέει πάρτε το πεπρωμένο σας, η διαίσθηση σας λέει πάρτε το πεπρωμένο στα χέρια σου και άλλαξέ το. Και έχουμε και τον αριθμό 4 εδώ, που σημαίνει γραμμούρες που διασταυρώνονται, είναι άνθρωποι που αναδιένονται στη μοίρα σας. Προσέξτε, γραμμούλες μικρές που διασταυρώνονται, εδώ δηλαδή, θέλω να τις δείτε εδώ, είναι κάποιες μπλε γραμμούλες για να δω, είναι λίγο αχνές, αλλά φαίνονται έτσι εδώ στον αριθμό 1 εδώ. Λοιπόν, είναι άνθρωποι που σας εναντιώνονται. Θα, βεβαίως και εσύ. Φίλοι, φίλες, σύντροφοι, συνεργάτες, γονείς, συγγενείς. Κάποιοι έρχονται για να σε εμποδίσουν να ολοκληρώσετε την αποστολή σας, να εμπιστεύεστε στη διαίσθησή σας. Παραδείγματος χάρη, λέω ένα παράδειγμα. Δεν λέω ότι ισχύει, λέω ένα παράδειγμα. Διαισθάνομαι αυτό, το λέτε κάπου. Και έρχεται αυτός και σας λέει, έλα, αυτά είναι βλακίες, μην τα εμπιστεύεσαι, είναι κοτσάνες, είναι το μυαλό. Και το χάνετε. Δεν λέω ότι θα πιστεύετε οτιδήποτε, είπαμε, παίζει φιλτράρισμα, δεν θα πιστεύετε οτιδήποτε σας έρχεται στο μυαλό ή σας έρχεται σαν εικόνα. Είπαμε το φιλτράρουμε, περνάει μέσα από ένα φίλτρο για να δείτε, είναι αληθινό, είναι πραγματικό. Και με το δικό σας φίλτρο θα καταλάβετε αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει. Γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει πολύ κεντρικό, μπορεί να γίνει πολύ περίεργο και μπορεί να γίνει και ψεύτικο. Αλλά εδώ όμως σας μιλάει για σημάδια, για πεπρωμένο. Και το πεπρωμένο είναι η γραμμή του χρόνου, είναι των δασκάλων και αυτό εδώ πέρα.
Είναι η γραμμή του δασκάλου, της διδασκαλίας, της υπευθυνότητας και πρέπει να έχετε και μια υπευθυνότητα γενικότερα σε αυτά τα οποία θέλετε μετά ίσως να εκφράσετε και να πείτε. Δηλαδή δεν μπορεί να λέτε ό,τι να είναι. Σας το λέω γενικά. Θέλει προσοχή εδώ, θέλει ένα φιλτράρισμα δηλαδή. Αλλά όμως η διέστηση σας λέει, αν τα καταφέρετε αυτά, τότε παίρνετε στα χέρια σας το πεπρωμένο σας. Η διέστηση σας δίνει δυνατότητα να πάρετε στα χέρια σας το πεπρωμένο. Αν το πιστεύετε έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το 6 λοιπόν έχει να κάνει με το διαβολάκο. Ωραία, θα σας πω τι είναι αυτό. 1, 2, 3, 4. Έχει να κάνει με τον πύργο και έχουμε επίσης και το 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και φυσικά έχουμε και τη δικαιοσύνη. Ένα καρμικό κομμάτι. Λοιπόν, και τα 3 είναι καρμικά. Όμως, μη μου τρομάζετε. Θα μου πείτε τώρα, βγήκε ο διάβολος εδώ, βγήκε ο πύργος, πω, Παναγιά μου, βόηθα, τι γίνεται, θα μας φάνε ο λάχανο. Όχι, όχι, όχι. Ο διάβολος σημαίνει ότι θα περάσετε μέσα από πολλά εμπόδια. Θα περάσετε μέχρι να εμπιστευτείτε τη διέστησή σας ή να την προστατέψετε κιόλας μέσα από πολλά εμπόδια. Μην ξεχνάτε, εδώ βγήκε ο θεϊκός αριθμός, ο μεγάλος δάσκαλος, το 33, και φυσικά ο Ιησούς τι αντιμετώπισε. Δεν τον αντιμετώπισε για 40 μέρες όταν ήταν στην έρημο, και όχι μόνο τότε και σε άλλες περιπτώσεις. Εσείς λοιπόν μέχρι να καταλάβετε και να εμπιστευτείτε τη διέστησή σας, θα περάσετε μέσα από πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Ή την εμπιστεύεστε ή δεν την εμπιστεύεστε. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος εδώ. Δεν θα σας πω καλός, κακός. Θα σας έλεγα μόνο εμπιστευτείτε τη διέστησή σας. Αφήστε την να εξελιχθεί, γιατί εδώ σημαίνει ότι υπάρχει και έντονη αντίσταση. Τι σας είπα εδώ, αντίσταση από ανθρώπους, από καταστάσεις, και μπορεί να λέτε και μέσα σας, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν ισχύει το μυαλό. Ή οτιδήποτε άλλο. Είπαμε, φιλτράρισμα θέλει και προσοχή, διότι αυτός εδώ επίσης μπορεί να σας κοροϊδέψει. Και κυρίως εμφανίζεται αυτός εδώ, προσέξτε, μέσα από ανθρώπους, έρχονται άνθρωποι δηλαδή στο δρόμο σας, οι οποίοι σας λένε, έλα, δεν σημαίνει αυτό, τι λες τώρα, δεν ισχύει. Λέει η διέστησή σας, μου λέει ψέματα, προσέξτε εδώ ένα παράδειγμα. Λέει η διέστησή σας, μα μου λέει ψέματα. Και λέει αυτός εδώ, έλα τώρα, ποιος σου λέει ψέματα αυτός. Όχι, ρε, εσύ, δεν ισχύει αυτό. Ή σου λέει, αγάπη μου, εγώ σου λέω ψέματα. Όχι, δεν ισχύει. Και σας δουλεύει του λογαζί. Αυτή είναι η μεγάλη. Ένα παράδειγμα, θέλω να το καταλάβετε. Το επόμενο είναι ο πύργος. Ο πύργος, είπαμε, σημαίνει, εδώ είναι ο Άρης. Πρέπει να εμπιστευτείτε την ενέργειά σας και να χτίσετε τη διέστησή σας πάνω σε γερές βάσεις. Υγιείς βάσεις, γερές βάσεις. Αλλιώς αυτό εδώ πέρα ξεφεύγει και γίνεται λίγο εκεντρικό που είπαμε. Γερές βάσεις, ενέργεια χρειάζεται πολύ. Ο πύργος σημαίνει, γιατί είναι ο Άρης εδώ, Άρης σημαίνει την ενέργεια. Χωρίς δυνατό Άρη δεν γεννιόμαστε. Λοιπόν, εντάξει, μην σας το αναλύσω περισσότερο, μην σας μπερδέψω. Αν δεν έχουμε δυνατό όρος Άρη, δεν έχουμε δύναμη να πετύχουμε να υλοποιήσουμε πράγματα στη ζωή μας. Εδώ σημαίνει και υλοποιώ. Εδώ σημαίνει και καταφέρνω. Εντάξει. Σημαίνει βέβαια και ξαφνικά γεγονότα. Σας έρχονται ξαφνικά γεγονότα τα οποία θα σας πιέσουν ώστε να αντιληφθείτε, να ενεργοποιήσετε τη διέστησή σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Η ζωή θα σας δοκιμάσει. Ο Θεός, αν θέλετε, θα σας δοκιμάσει. Αυτός εδώ θα σας δοκιμάσει. Αλλά μέσα από τις δοκιμασίες, γιατί εδώ είναι και πεπρωμένο, και το πεπρωμένο σημαίνει και δοκιμασίες αυτή η γραμμή, τότε θα καταλάβετε τι συμβαίνει και τι γίνεται, και εφόσον τα καταλάβετε, έρχεται λαμπρή λαμπρή εδώ πέρα το αίτιο και το αιτιατό. Το κάρμα, η δύναμη, η λογική, γιατί εδώ σημαίνει και λογική. Μπορεί να έχει λογική διέστηση. Βεβαίως και μπορεί να έχει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί η διέστησή σας να φτάσει σε λογικά συμπεράσματα. Βεβαίως και μπορεί. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδρομή μπορεί να σας οδηγήσει σε αυτή την υπέροχη κάρτα, γιατί βγήκε τελευταία, έτσι, γιατί το σημαίνει εμπόδια, σημαίνει εξελίξεις κτλ. Που η δικαιοσύνη σας κάνει σοφούς. Σας κάνει να καταλαβαίνετε όλα τα μυστήρια της ζωής. Σας κάνει να ζυγίζετε τα πράγματα. Η διέστησή σας βάζει να ζυγίζετε τα πράγματα. Η διέστηση η δική σας ή η δική μας, γιατί και εγώ αυτή επέλεξα, έχει να κάνει και μια εκλογήκευση των πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα τώρα, με τα ταρό ας πούμε. Έχουμε πάρει αριθμολογικές, έχουμε πάρει ρουνικές κάρτες, έχουμε πάρει χειρομαντίας, έχουμε πάρει ταρό, και τι κάνουμε.
βγάζουμε λογικά συμπεράσματα. Μέσα από εικόνες, μέσα από αριθμούς, μέσα από κάποιες αποτυπώσεις, τι κάνουμε ρε παιδιά. Βγάζουμε λογικά συμπεράσματα. Αυτή είναι η κατάληξή σας. Ναι, θα υπάρχουν εμπόδια, θα υπάρχουν δυσκολίες. Οκ, okay, ναι. Εγώ, για μένα ισχύει 100% για τη δική μου την περίπτωση. Ξέρω πολύ καλά τι μου σημαίνει και τι γίνεται. Αλλά όμως, μπορείτε να εκλογικεύσετε τι σημαίνει διέστηση. Μπορείτε αυτά τα οποία σας έρχονται σαν μηνύματα να τα εκλογικεύσετε και να σας φανούν όχι χρήσιμα στη ζωή σας, να παίρνετε αποφάσεις λογικές και δίκαιες και ακέραιες. Γιατί εδώ σημαίνει επίσης με τον διάβολο, σημαίνει και αποφάσεις πονηρές και αποφάσεις περίεργες και αποφάσεις φυσικά συμφέροντος. Όχι. Όταν το ξεπεράσετε αυτό, και τότε η διέστηση εδώ πραγματικά παίρνει μια άλλη διάσταση. Γιώνεται, σας είπα προηγουμένως, γιώνεται. Έρχεται και γίνεται γιωμένη, σοβαρή, στιβαρή, δυνατή αυτού του κόσμου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι μου. Νομίζω είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήταν πολύ ωραίες οι πληροφορίες. Να πω το εξής, αν είσαι καινούριος και σου άρεσε αυτό το βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθεις ήδη στη μεγάλη μας παρέα που κάνουμε τόσο ωραία πράγματα και περνάμε όμορφα εδώ και κάνουμε διάφορα έτσι πράγματα, ιδιαίτερες καταστάσεις κτλ. Θα χαρώ πάρα πολύ, έλα στην παρέα μας και σε εσάς λοιπόν τους συνδρομητές που ήδη έχουμε μεγαλώσει την παρέα μας, θα σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια, για την αγάπη σας, το σεβασμό σας και την εκτίμησή σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο συγκλονιστικό και ψαγμένο ρίξιμο που θα κάνουμε, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά, καλή δύναμη και σας εύχομαι να έχετε πολύ ευτυχισμένες μέρες και δείτε τη διέστησή σας, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.